Την Κυριακή πρόκειται να πάω στη Λιβύη με μια μικρή ομάδα από Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου για την συνεργασία που μπορεί να έχουν με την λιβική κυβέρνηση και με λιβικές επιχειρήσεις στον χώρο των κατασκευών, στον χώρο των ενεργειακό, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φαρμακευτικό και νοσοκομιακό, διότι η χώρα μετά από την πρόσφατη περίοδο των τελευταίων 10 ετών και όσα έχει περάσει έχει ανάγκη από ένα γενικότερο restructuring. Και άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να υπάρχουν ευκαιρίες για αυτές τις εταιρείες. Προγραμματίζετε ταξίδια σε Λιβύη και Σαουδική Αραβία. Ποιους στόχους θέλετε να πετύχετε εκεί και ποιες ευκαιρίες ανοίγονται σε αυτές τις χώρες? Καταρχάς, τα τελευταία 2,5 χρόνια, παρά την πανδημία, έχουμε ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Εγώ προσωπικά ο ίδιος έχω κάνει 27 ταξίδια. Από την Ιαπωνία και την Αμερική μέχρι την Γερμανία, όλες τις χώρες της Βαλκανικής και όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορειοαφρικής. Αυτό συνάδει και με την γενικότερη εξωτερική μας πολιτική, με τις διμερείς μας σχέσεις, με συνεργασίες σε τριμερές, τετραμερές, πενταμερές επίπεδο. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Άρα λοιπόν η οικονομική διπλωματία στηρίζει την εθνική διπλωματία και το αντίθετο. Την Κυριακή πρόκειται να πάω στη Λιβύη με μια μικρή ομάδα από Έλληνες επιχειρηματίες προκειμένου για την συνεργασία που μπορεί να έχουν με την λιβική κυβέρνηση και με λιβικές επιχειρήσεις στον χώρο των κατασκευών, στον χώρο των ενεργειακό, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φαρμακευτικό και νοσοκομιακό, διότι η χώρα μετά από την πρόσφατη περίοδο των τελευταίων 10 ετών και όσα έχει περάσει έχει ανάγκη από ένα γενικότερο restructuring και άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρόκειται να υπάρχουν ευκαιρίες για αυτές τις εταιρείες. Σχεδιάζουμε κάτι αντίστοιχο στο Ιράκ, σχεδιάζουμε ταξίδια σε όλη τη Βαλκανική. Σχεδιάζουμε στις 14 του μηνός να ξεκινήσουμε το στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ και θα βρίσκομαι στις 12 με 15 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον μαζί και με άλλους συναδέλφους μου από την κυβέρνηση. Στις 26 του μηνός πρόκειται να πάμε στη Σαουδική Αραβία όπου θέλουμε να κεφαλαιοποιήσουμε την εξαιρετικά καλή σχέση που έχουμε με την χώρα αλλά και με τις γειτονικές χώρες που είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Επομένως, χτίζουμε σχέσεις με τους γείτονές μας, αξιοποιούμε αυτές τις σχέσεις και τις κεφαλαιοποιούμε στην κατεύθυνση της στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας εκεί και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στη χώρα.